ότι αν μας δώσει την ψήφο ελληνικός λαός να κυβερνήσουμε, θα φέρουμε την απλή αναλογική και ότι θα τη θεσπίσουμε και με συνταγματικούς όρους. Χωρίς μόνους. Να είναι πάγιο σύστημα. Τώρα τα άλλα είναι κολπάκια του γιατί κυρίου Μπενιζέλη. Γιατί δεν το κάνετε πριν, ενώ μπορεί να γίνει. Κυρία Καρίδη, τι να τα κάνουμε πριν, εσείς κυβερνάτε. Γιατί, τώρα δεν νομιμοποιήσετε να λέτε εσείς. Όταν θα το φέρουμε τέλος πάντων, Βουλή. Να ολοκληρώσω και θα πει ο κύριος Καρίδης. Τι αντιδράω έτσι, ναι. Που είπε ότι είναι θέση αρχής, ότι εμείς δεν δεχόμαστε. Θέση αρχής, πείτε, λοιπόν, φέρτε το στη Βουλή να το ψηφίσουμε. Ένα αυτό. Δεύτερο. Δεν αλλάξατε το καταστατικό σα. Μα τι κάνετε έτσι, εσείς τι φέρατε του 50. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Αν λοιπόν άλλαξαν γνώμη, εμάς η γνώμη παραμένει σταθερή, ότι δεν πρέπει να υπάρχει πόνους. Αν άλλαξαν γνώμη, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και λένε ότι δεν χρειάζεται τον πόνου στο πρώτο κόμμα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πρώτον να το φέρουν και δεύτερον να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Γιατί, να γιατί δεν έχει καμία λαϊκή νομιμοποίηση. Να παραιτηθεί η Νέα Δημοκρατία από τις 50 έδρες που πήρε. Κυρία Καρίδη, αφήστε και θα πείτε. Θα έχετε όλο το χρόνο. Να παραιτηθεί η Νέα Δημοκρατία από τις 50 έδρες που πήρε και σήμερα με καλπονοθευτικό τρόπο κυβερνάει. Και να παραιτηθεί και η κυβέρνηση γιατί είναι 11% κάτω η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και οι βουλευτές που υπάρχουν του Πασόκ κυρίως και της Δημάρ. Που είναι σε πολύ λιγότερα ποσοστά, δεν αντιστοιχούν σε αυτό που ψήφισε ο ελληνικός λαός. Επομένως, τα κολπάκια, stop. Αν θυμηθήκατε τώρα τις 50 έδρες πόνους, ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα το θυμόταν, πάντα το θυμάται και θα κάνει το καθήκον του με βάση τις αρχές του. Αλλά αν τον θυμηθήκατε, είναι ψηφοθυρικό, είναι πολιτικαντισμός, γι' αυτό σας τιμώρησε και ο ελληνικός λαός και είσαστε από το 48% στο 8% και για τα μνημόνια και το δουνού του. Δεύτερο, να τελειώσω, κύριε Παπαδάκη, νομίζω είμαι σαφής. Θέση αρχών εμείς τηρούμε και θα τηρήσουμε εφόσον έρθει τέτοια πρόταση. Τελειώνουμε το εξής. Θέλω να θυμίσω τρία πράγματα σε δευτερόλεπτα. Γιατί μπορεί να ξεχαστούν. Πρώτο, ότι κάποιος κέρδισε τις εκλογές της Κυριακής. Της κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρώτος. Είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα που κόμμα της αριστεράς και μάλιστα της ριζοσπαστικής αριστεράς κερδίζει την πρώτη θέση. Είναι πρώτη φορά και για την Ευρώπη, για χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 1984 που είχε κερδίσει ο Μπερλιγκουέρ και το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα τις ευρωεκλογές στην Ιταλία, είναι σημαντικό και για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Να δεύτερο, την τύχη. Τελειώνω. Μισό. Τελειώστε για να δώσω διαφορά 2 λεπτά. Είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που κόμμα, επιβεβαιώνει, σταθεροποιεί και ισοφαρίζει το αποτέλεσμα που είχε. Μην πάτε ακόμα. Το αποτέλεσμα που είχε στις βουλευτικές το ισοφαρίζει στις ευρωεκλογές. Ποτέ άλλοτε κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 27%, πήρε 27%, δεν ξανάγινε. Παίρναν 10 μονάδες λιγότερο. Και τρίτο και το τελευταίο, γιατί με ρωτήσατε. Κύριε Παπαδάκη, το τρίτο και το τελευταίο. Τη δύναμη που πήραμε και την πρωτιά που πήραμε δεν μας δίνει μόνο αέρα νίκης για να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές. Έχω καινούριο σταυρό. Δίνει και αέρα στο λαό. Έχω καινούριο σταυρό. Έχω καινούριο σταυρό. Αυτή τη δύναμη θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να μην έχουν νέες μνημονιακές πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό κύριε.